Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Μαρκοπουλιώτη, τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρκοπουλιώτη. Τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κυρία Μαυραγάνη. Μια χαρά. Καλημέρα στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Για πάμε να δούμε εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας. Είχαμε καταρχάς τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συμφωνία για το κλίμα. Να μας εξηγήσετε τι περιλαμβάνει. Κύριε Μαυραγάνη, η Ευρώπη έχει ήδη αποφασίσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, με την έννοια ότι θα είναι η Ήπειρος η οποία θα είναι κλιματικά ουδέτερη. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα έχουμε ρήπους από τα αέρια του θερμοκηπίου κτλ. Αυτό που αποφασίσαν οι ηγέτες μας χθες είναι ότι ενδιάμεσο στάδιο σε αυτή την πορεία της κλιματικής ουδετερότητας θα είναι ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε μειώσει τις εκπομπές θερμοκηπίου κατά 55% σε σχέση με αυτό που είχαμε το 1990. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι σε αυτή την πορεία θα έχουμε πολύ περισσότερα αυτοκίνητα, τα οποία θα έχουν μηδενικές εκπομπές. Θα έχουμε πόλεις ολόκληρες οι οποίες θα είναι κλιματικά ουδέτερες από πλευράς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Θα έχουμε τρένα, σκάφη. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Μαρκοπουλιώτη, ως το 2050 σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα, ημιφορτηγά, λεωφορεία, τα νέα, τα βαριά επαγγελματικά αυτοκίνητα θα είναι μηδενικών εκπομπών. Ναι, κυρία Μαυραγάνη, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Και μην ξεχνάμε ότι ήδη ορισμένες χώρες στην Ευρώπη έχουν αρχίσει να αλλάζουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο παράγουν αυτοκίνητα, πηγαίνοντας σε μορφές χρήσης και πρώτων υλών, αλλά και βενζίνης, μάλλον προωθητικής ενέργειας, η οποία είναι φιλική προς τον περιβάλλον, δηλαδή δεν είναι απορρικτά. Αυτό είναι το ένα και θέμα και είναι πολύ σημαντικό, αφορά εμάς, τα παιδιά μας, τις επόμενες γενιές. Το άλλο θέμα που αφορά και την Ελλάδα πάρα πολύ εν μέσω πανδημίας είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Είχαμε εξέλιξη, κάναν πίσω επιτέλους οι δύο που αντιδρούσαν. Ναι, είναι μάλλον τα θετικότερα, θα τολμούσα να πω, νέα από αυτή τη σημαντική σύνοδο κορυφής. Γιατί μερικές φορές έχουμε μια ευρωγκρίνια, αλλά πρέπει να έχουμε και μια ευρωευτυχία καμιά φορά. Δεν κάνει κακό, ιδιαίτερα σε συνθήκες λόγω του COVID, οι οποίες έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολες. Ήταν μια πολύ καλή απόφαση την οποία πήραν οι ηγέτες μας. Εκάμφθησαν, όπως είπατε, με έναν ευρωπαϊκό τρόπο οι ενστάσεις οποίες είχαν οι δύο χώρες και απελευθερώνεται ένα πακέτο χρηματοδοτήσεων 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 7 χρόνια. Το οποίο τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας, για την Ελλάδα? Σημαίνει ότι περίπου 72 δισεκατομμύρια ευρώ θα μπουν μέσα στην πραγματική οικονομία τα επόμενα 7 χρόνια, δηλαδή 10 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο. Αρχής γενομένης από πότε, κύριε Μαρκοπουλιώτη? Αυτό θα γίνει άμεσα. Καταρχήν θα υπάρξουν κάποιες μεταβατικές χρηματοδοτήσεις. Απλά για την επόμενη χρονιά για την Ελλάδα περιμένουμε πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και αυτές οι χρηματοδοτήσεις είναι αυτό το κανονικό το ΕΣΠΑ, μπορώ να το πω έτσι, mm-hmm. αλλά και αυτό που έχει ονομάσει ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, ο αντιπρόεδρός μας, το δεύτερο ΕΣΠΑ, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή άλλο ένα ποσό άνω των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτά τα χρήματα θα δοθούν, ελπίζουμε, με έναν συγκροτημένο τρόπο. Έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η ελληνική οικονομία. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο να πούμε για το εμβόλιο. Πότε αναμένεται η έγκριση, τι γνωρίζετε? Κοιτάξτε, το εμβόλιο το αργότερο μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου θα έχει υπάρξει η έγκριση. Και εδώ πέρα επιτρέψτε μου να πω, γιατί διαβάζουμε κιόλας ότι κάποιοι το εγκρίνανε γρηγορότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει έναν απίστευτο αγώνα δρόμου για την έγκριση αυτού του εμβολίου, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης υπευθυνότητας. Ήδη είναι ρεκόρ το γεγονός, και εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γιατρός, αλλά συζητώντας, είναι ρεκόρ ο χρόνος μέσα στον οποίο έχει αναπτυχθεί αυτό το εμβόλιο. Εν παραλλήλω δηλαδή με την έρευνα γίνεται και η παραγωγή του. Αλλά έχουμε και μία ευθύνη απέναντι στον κόσμο ο οποίος θα εμβολιαστεί να είναι όλα έτσι όπως πρέπει. Να είναι ασφαλές. Να είναι ασφαλές. Και αυτό κάνουμε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαρκοπουλιώτη. Καλή σας μέρα, εύχομαι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλές γιορτές.